λογιών, θάμνη και εδώ και εκεί τούφες, κατακόκκινες παπαρούνες. Στάσου Μάξιμε, στάξου και δες πόσα χρώματα. Λοιπόν, αν η φαντασία είχε χρώμα, σίγουρα θα ήταν κόκκινη. Κόκκινη σαν παπαρούνα. Σαν την παπαρούνα μοιάζεις. Μου θύμισε το τραγούδι του Σφακιανάκη. Λοιπόν, ο Μάξιμος έκλεισε για λίγο τα μάτια του και είπε με ενθουσιασμό στον παππού: «Εμένα η δική μου θα ήταν πολύχρωμη». «Μου φαίνεται πως η δική σου θα ήταν ομορφότερη», απάντησε γελώντας ο παππούς. «Ζουν πολλά ζώα στο δάσος, παππού. Πολλά, αγόρι μου, πολλά. Αν η φαντασία ήταν ζώο του δάσους, ποιο θα ήταν, παππού?» «Νομίζω λαγός, γιατί τρέχει γρήγορα σαν το λαγό και κάνει το μυαλουδάκι να κατεβάζει πολλές φανταστικές ιδέες. Ένας πολύχρωμος λαγός», συμπλήρωσε ο Μάξιμος. «Ένας πολύχρωμος λαγός», απανάλαβε ο παππούς και χάιδεψε στο κεφάλι το μικρό αγόρι, ανακατεύοντας τα μαλλιά του. «Σαν να τεμπελιάσαμε λίγο και η φαντασία δεν το θέλει καθόλου αυτό. Θα εμφανιστεί κάπου, παππού, εκεί που δεν το περιμένεις, σαν να παίζει κρυφτό. Κρύβεται για λίγο και ξαφνικά πετάγεται μπροστά σου. Φωνάζει, φτού και βγαίνω. Δεν άσου ιδέα που ψάχνεις. Κοίτα, παππού, παίζει ο ήλιος κρυφτό. Κρύβεται και πίσω από εκείνο το σύννοφο που μοιάζει με κεφάλι δεινοσαύρου. Με κεφάλι δεινοσαύρου. Ναι, δες. Να το στόμα του, τα μάτια του. Φαίνονται και λίγο τα μεγάλα κοφτερά δόντια του. Σαν να βλέπω κάτι τώρα. Κάθε φορά που θα θες να ζωγραφίσεις ένα δεινόσαυρο, θα κοιτάς τον ουρανό. Όλο και κάποιον θα ανακαλύψεις. Κοίτα, παππού, εκείνο το σύννοφο μοιάζει μαροπλάνο. Φαίνονται και τα φτερά του. Αν προσέξεις και λίγο παραπάνω, ο πιλότος μας κλείνει το μάτι», απάντησε ο παππούς και έσκασαν στα γέλια. «Και που ταξιδεύουν τα σύννεφα, παππού? Α, πάνε σε μέρη πολύ μακρινά. Μπορούν να πάνε και ανθρώποι εκεί. Με λίγη φαντασία όλα μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος. Να, το αεροπλάνο, για παράδειγμα. Άμα κλείσω τα μάτια μου, βλέπω να προσγειώνεται στο καλό καιρό νήσι. Ποιο μέρος είναι αυτό, παππού?» «Είναι το νησί που έχει πάντα καλοκαίρι εκεί. Κλείσε τα μάτια σου και θα το δεις κι εσύ. Να το, παππού, το βλέπω. Έχει παντού φοίνικες, παγωτά και παραλίες με πολύχρωμες ομπρέλες. Τα παιδιά παίζουν στην άμμο. Να είσαι κι εσύ, παππού, κάτω από ένα φοίνικα και τρως παγωτό από εκείνα που δεν σ' αφήνει γιαγιά, γιατί έχουν πολύ σάχαρη. Έχεις και ένα ραδιάκι δίπλα σου που παίζει το αγαπημένο μας τραγούδι. Τώρα με λαχτάρα καρτερό, τον παγωτατζή τον γελαστό. Έχω 10 ευρώ στον κουμπαρά. Φτάνουν για 5-6 παγωτά. Σαν πολλά δεν είδες, μικρέ», είπε ο παππούς και γέλασε τόσο δυνατά που έκανε τα πουλιά σαν να δέτο να πετάξουν μακριά. «Μου φαίνεται ήρθε η ώρα να γυρίσουμε πίσω. Έχεις να κάνεις και τη ζωγραφιά σου». «Ναι, παππού, ξέρεις τι θα κάνω. Θα ζωγραφίσω ένα πολύχρωμο λαγό που ταξιδεύει με το αεροπλάνο σύννεφο για το καλοκαίρο νήσι. Σπουδαία ιδέα, Μάξιμε, σπουδαία». Τελείωσε αυτό. Ας αρχίσουμε και το επόμενο παραμύθι. Το χαμένο αστεράκι. Η ιστορία ενός μικρού αστεριού που έλαμψε παραπάνω από ποτέ.
δικαστηριού, βλέποντας τον στεναχωρημένο μπροστά στο παράθυρο, του είπε ότι θα πήγαιναν μαζί στη γιορτή των αστεριών, αλλά πως θα της έδινε την υπόσχεσή του πως δεν θα φύγει λεπτό από δίπλα της, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή με πάρα πολλά αστέρια και θα χαθεί. Το μικρό αστεράκι χάρηκε τόσο πολύ, ήταν τόσο ανυπόμενο που δεν μπορούσε να περιμένει λεπτό από την ώρα που του είπε πως θα πάνε στη γιορτή. Όταν έφτασαν στη γιορτή των αστεριών, το μικρό αστεράκι ήταν τόσο ενθουσιασμένο που κάποια στιγμή ξέφυγε από το χεράκι της μανούλας του. Έτρεξε μακριά με αποτέλεσμα να χαθεί μέσα στα αμέτρητα αστέρια. Πετούσε δεξιά και αριστερά, αλλά δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο να γυρίσει πίσω στη μαμά του. Το μικρό αστεράκι ήταν πολύ τρομαγμένο και έκλαιγε. Όμως ο Θεός του σύμπαντος είδε ότι έλειπε το αστεράκι από τη γιορτή και από τη μαμά του, και έτσι έστειλε την καλή του νεράιδα να βοηθήσει το μικρό αστεράκι να βρει το δρόμο για να γυρίσει. Η νεράιδα άκουσε τα κλάματα του αστεριού και το βρήκε μέσα στο άπειρο. Το αγκάλιασε, το πήρε, πήγε στη γιορτή των αστεριών και το έβαλε απαλά στην αγκαλίτσα της μανούλας του. Το μικρό αστεράκι ήταν τόσο ευγνώμων που ανταμείφθηκε από την καλή του νεράιδα με ένα λαμπερό φως. Το φως του ήταν τόσο έντονο που έλαμπε ακόμα περισσότερο από τα άλλα αστέρια στον ουρανό. Η μαμά του αστεριού ήταν τόσο ευτυχισμένη που βρήκε τον χαμένο της αστεράκι. Το αγκάλιασε και με δάκρυα στα μάτια του είπε πόσο πολύ τον αγαπάει και πως θα προσέχει για πάντα. Το μικρό αστεράκι είναι τόσο χαρούμενο που έχει βρει τη μαμά του και νιώθει ακόμα πιο περήφανο που είχε να δώσει ένα πιο λαμπερό φως. Από εκείνη τη μέρα, το μικρό αστεράκι συνειδητοποίησε ότι είναι σημαντικό να είναι προσεκτικό και να μην χάνεται από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Επίσης, κατάλαβε ότι κάθε αστέρι του ουρανού έχει τη δική του σημασία και καλό είναι να εκπέμπει το δικό του λαμπρό φως για να δώσει χαρά και ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους. Το μικρό αστεράκι έγινε πιο και πιο δυνατό, διότι είχε βιώσει μία περιπέτεια και είχε μάθει πολλά. Τώρα μπορούσε να διασκεδάσει και να παίζει με τα άλλα αστεράκια στον ουρανό, ενώ ταυτόχρονα ήταν προσεκτικό και έμενε πάντα κοντά στη μαμά του. Τα άλλα αστέρια στον ουρανό άρχισαν να θαυμάζουν το λαμπερό φως του μικρού αστεριού και να το αντιγράφουν. Έτσι ο ουρανός έγινε ακόμα πιο λαμπερός και όμορφος από πριν. Το μικρό αστεράκι απέκτησε νέους φίλους και έμαθε να περνάει καλά με αυτούς, αλλά πάντα θυμόταν ότι η μαμά του ήταν εκεί για να τον καθοδηγεί και να τον προστατεύει. Έτσι, στο τέλος κάθε μέρας, το μικρό αστεράκι προσπαθούσε να δίνει όσο το δυνατόν περισσότερο φως για να δείχνει στους άλλους αστέρες πόσο όμορφος και ανθεκτικός μπορεί να είναι ο κόσμος. Η περιπέτεια του μικρού αστεριού έγινε μια παραμυθένια ιστορία και έμεινε στις καρδιές όλων των ανθρώπων που την άκουσαν και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα με ένα πιο φωτεινό ουρανό. Εδώ, παιδιά, θα σταματήσουμε το βίντεο το σημερινό. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε πάλι και περάσατε λίγη ώρα μαζί μου. Θα σας δω.